Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου» σήμερα θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό και σοβαρό θέμα που είναι το λεμφίδημα. Θα πούμε λοιπόν τι είναι το λεμφίδημα, ποια είναι τα είδη του λεμφιδήματος, τα στάδια, πώς γίνεται η διάγνωσή του και η θεραπεία του. Αυτό το θέμα αποφασίσαμε να το κάνουμε ορμόμενοι από το ιατρικό κέντρο του λεμφιδήματος που υπάρχει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στεγάζεται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, που όπως θα πούμε είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Κοντά μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λαμπρέτσας, ο οποίος είναι αγγειοχειρουργός, ειδικός φλεβολόγος, λεμφολόγος, πρώην διευθυντής της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής της πόλης Χαϊδεβέργης. Έχει έρθει εδώ και πόσα χρόνια, 25 χρόνια ήταν στη Γερμανία, έχει έρθει τώρα στη Θεσσαλονίκη και είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Ιατρικού Κέντρου Λεμφιδήματος εδώ στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Τώρα για την ιστορία του Κέντρου Λεμφιδήματος θα μας μιλήσει ο κύριος Λαμπρέτσας προσωπικά και θα μας πει πώς δημιουργήθηκε το Ιατρικό Κέντρο και αν υπάρχει άλλο τέτοιο κέντρο στην Ελλάδα, ποιες είναι οι ανάγκες και όλα αυτά τα σχετικά. Καλώς ήρθαμε λοιπόν στο χώρο σας, κύριε Λαμπρέτσα. Γεια σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Δύσκολο θέμα είναι το λεμφίδημα και θέλουμε έτσι τα φώτα σας για το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο το δυνατόν πιο απλό. Μερικές φορές δεν θα το επιτύχω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το προσπαθήσω. Τώρα το κέντρο λεμφιδήματος είναι ένα κέντρο, είναι ένα ιατρικό κέντρο, το οποίο είναι είναι το μοναδικό κέντρο πανελλήνια με ιατρική καθοδήγηση. Αυτό το κάναμε γιατί δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο και υπήρχαν χιλιάδες ασθενείς με σημαντικά προβλήματα οι οποίοι νοσηλευόντουσαν κατά καιρούς σε άσχετα τμήματα, τμήματα που δεν είχαν καμιά σχέση με την λόγω πάθηση. Αφού ακούσαμε τις φωνές, εδώ ερχόταν, δεν υπήρχε κάτι, σε όλα τα κράτη της Ευρώπης κάτι υπάρχει. Ακόμη και στη Σλοβενία υπάρχει ένα κέντρο αποκατάστασης λεμφιδήματος. Στη Γερμανία φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά. Στη Γαλλία υπάρχουν. Στην Αγγλία υπάρχουν. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Κάτι προσπάθησε να γίνει σε μια πανεπιστημιακή κλινική με όλες τις παθογένειες φυσικά του δημόσιου φορέα. Εν πάση περιπτώσει, Δεν τελεσφόρησε 100%. Εμείς το ξεκινήσαμε από το μηδέν και το φτάσαμε σε ένα σημείο. Πόσα χρόνια είχαμε ξαναμιλήσει κάποια στιγμή, κύριε Λαμπρέτσα, έχουμε... για το θέμα. Τώρα, ιατρικό κέντρο τώρα δουλεύουμε σε κανονικά με όλα τα. Όλο τον τεχνικό και ανθρώπινο εξοπλισμό. Δουλεύουμε σχεδόν 3 χρόνια. Έχει περάσει τρία χρόνια. Το είχατε όραμα αυτό να το κάνετε τελικά. Πριν τα τρία χρόνια, 4 χρόνια το προσπαθούσαμε να το στήσουμε. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα που, εντάξει, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά... Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει το κέντρο αυτό. Η κυριότερη δυσκολία είναι η ανεπάρκεια του κρατικού φορέα. Δηλαδή δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε πολλά από αυτές τις θεραπείες, γιατί ο κρατικός φορέας δεν πληρώνει. Υπάρχει και δεν πληρώνει στην προκειμένη περίπτωση για το λεμφίδημα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι είναι χαμηλής οικονομικής δυνατότητας, φυσικά, επίπεδου. Και εκεί φυσικά αναγκαζόμαστε να κάνουμε συμβιβασμούς, οι οποίες δεν είναι, θα το δείτε και αργότερα που θα το περιγράψω, δεν είναι ό,τι καλύτερο στη θεραπεία του λεμφιδήματος. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρέτσα, άρα λοιπόν υπάρχει το Ιατρικό Κέντρο Λεμφιδήματος, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το οποίο είναι, όπως είπατε, το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Και στεγάζεται, λειτουργεί μέσα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το οποίο εσείς είστε επιστημονικός διευθυντής. Έχουμε και παρατήματα, δεν είναι μόνο το Ιατρικό Διαβαλκανικό. Παραδείγματος χάρη, εκπαιδεύουμε, γιατί το μεγάλο πρόβλημα του Κέντρου Λεμφιδήματος είναι οι θεραπευτές. Οι οποίοι θεραπευτές είναι πάρα πολύ λίγοι. Κέντρα εκπαίδευση θεραπευτών δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Οπότε ιδρύσαμε εκ βάθρων ένα κέντρο εκπαίδευσης θεραπευτών και τους εκπαιδεύουμε και έχουμε και τις βάσεις μας στις διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας τουλάχιστον. Τώρα πάμε και λίγο πιο κάτω, μέχρι το Βόλο έχουμε φτάσει.
αλλά θα φτάσουμε και πιο κάτω. Που σε κάθε χωρίς να υπάρχουν κέντρα, δηλαδή πώς γίνεται η διαδικασία αυτή. Κοιτάξτε, κάποιος όταν έρχεται θεραπεύεται στο ιατρικό κέντρο ελευθεδίαιματος ή το φτάνουμε μέχρι ένα σημείο. Μάλιστα. Και μετά τον στέλνουμε στην πατρίδα του, την ιδιαίτερη πατρίδα του και λέμε εκεί θα συνεχίσει τη θεραπεία, έχουμε τον τάδε θεραπευτή. Γιατί πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένοι θεραπευτές στον χώρο, που δεν μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Δεν υπάρχουν άμα δεν τους έχουμε εκπαιδεύσει εμείς. Δηλαδή, έχουμε ορισμένες πόλεις που δεν μας έχουν στείλει φυσικοθεραπευτές να τους εκπαιδεύσουν, που εκεί δεν έχουμε. Δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Θεραπευτές. Αλλά όταν φτάσουμε στο στάδιο της θεραπείας. Θα μιλήσουμε λίγο για τη θεραπεία, γιατί έχω ερωτήματα για τη θεραπεία. Σημαίνει δηλαδή ότι η θεραπεία από αυτή την πλευρά κρατάει μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για τη θεραπεία. Άρα λοιπόν επισκέπτονται το κέντρο αυτό ασθενείς, οι οποίοι είναι και ογκολογικοί ασθενείς, μπορώ να πιστέψω. Και από το εξωτερικό έχουμε, και από την Κύπρο έχουμε ασθενείς, και από το. Και από τα διάφορα νησιά έχουμε ασθενείς, και από την Αθήνα έχουμε ασθενείς, από παντού, Πανελλήνια, και από την Ήπειρο έχουμε ασθενείς, Κέρκυρα, τι θα σας πω. Όταν έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι φυσικά θα έρθουν για να θεραπευτούν. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ανεπάρκεια θεραπείας στον τόπο τους. Ναι. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να είμαστε παντού, αλλά είμαστε εδώ και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο θεραπευτικών κέντρων που να καλύπτει. Είναι τόσο εξειδικευμένο, κύριε Λαμπρέτση, αυτό το κέντρο, δηλαδή κέντρο λεμφιδήματος, είναι αρκετά εξειδικευμένο. Το λεμφίδημα είναι μια πολύ παραγνωρισμένη ιστορία. Mm. Δηλαδή δεν διδάσκεται στα πανεπιστήμια, δεν είναι χειρουργική πάθηση με την έννοια της χειρουργικής πάθησης να το χειρουργήσουμε και να το θεραπεύσουμε. Είναι μια χρόνια πάθηση. Οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν ασχολούνται γιατί δεν βλέπεις άμεσα αποτελέσματα, αλλά τα μακροχρόνια αποτελέσματα σε μια συστηματική θεραπεία είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι και μπορούμε να φτάσουμε σχεδόν μέχρι την ίαση. Ίσως όχι τελείως ίαση, αλλά μπορούμε να κατεβούμε στάδια. Εντάξει, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας παρασύρει η συζήτηση, οπότε καμιά φορά φτάνουμε στο τέλος. Αλλά το τέλος το αγκινάμιστε. Είναι ενδιαφέροντα όμως πάρα πολύ αυτά, κύριε Λαμπρέτσα, και πρέπει να τα λέμε. Και πολύ σημαντική πρωτοβουλία, έτσι, ιατρικό κέντρο λεμφιδήματος. Γιατί πολλοί ασθενείς έχουν το πρόβλημα και ίσως κάποιοι άλλοι να μας παρακολουθούν δεν ξέρουν πού μπορεί να πάνε να θεραπευτούν και πρέπει να τους ενημερώσουν. Και κάποιοι άλλοι δεν ξέρουν τι είναι λεμφίδημα. Πολλοί το έχουν ακούσει. Ότι μου είπε ο γιατρός ότι έχω λεμφίδημα. Mm. Πιο πολλοί ακούμε τη λέξη λέμφο, νομίζω, στην καθημερινότητα. Πολλοί έρχονται με διαγνωσμένο λεμφίδημα και δεν έχουν λεμφίδημα. Έχουν λιπίδημα. Είναι και αυτό είναι μια λίστα. Θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν τι είναι το λεμφίδημα και πώς διαφοροποιείται από κάποια άλλα ειδήματα. Ναι, έτσι. Ναι. Τι είναι ειδήμα καταρχά. Ειδήμα είναι το πρίξιμο. Το πρίξιμο ενός μέλους μιας ομάδας ή και των δύο μελών ή των κάτω μελών και των άνω, ανάλογα, αυτό είναι ένα πρίξιμο, λέγεται ίδημα. Λοιπόν, υπάρχουν διαφόρων ειδών ειδήματα. Υπάρχουν ειδήματα τα οποία παρουσιάζονται στην πορεία μιας πάθησης. Παραδείγματος χάρη, καρδιακή ανεπάρκεια, πρίζονται τα πόδια. Έτσι. Ή μετά τα χέρια ή το ίδρυμα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ειδήματα λόγω κατακράτησης υγρών στην καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχουν ειδήματα στην νεφρική ανεπάρκεια. Όταν έχει κάποιος πρόβλημα με τα νεφρά του, μαζεύονται υγρά και έχουμε πρίξηματα. Δεν είναι όμως λεμφίδημα αυτά. Αυτά είναι ειδήματα. Mm-hmm. Υπάρχουν ειδήματα στη διάρκεια μιας φλεγμονής που πρίζεται. Η φλεγμονή συνοδεύεται από πρίξημα. Υπάρχουν ειδήματα στις φλεβικές παθήσεις. Έτσι, η κυρσή, η φλεβική νόσος κάνει ειδήματα και κατακρατήσεις. Επίσης, κάνουν ειδήματα μια φλεβική θρόμβωση. Αλλά επίσης δεν είναι λεμφίδημα. Τι διαφέρει το λεμφίδημα. Όλα αυτά τα ειδήματα θεραπεύονται όταν θεραπεύσει την πάθηση. Αν θεραπεύσει την καρδιακή ανεπάρκεια, φεύγουν τα ειδήματα. Κύριε Λεπέτσα, είναι όμως χρόνια νοσήματα αυτά, από ό,τι άκουσα έτσι κατηγορήθηκε. Όχι, δεν είναι όλα. Η καρδιακή ανεπάρκεια Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να είναι χρόνια πάθηση, αλλά θεραπεύεται. Λοιπόν, και αν θεραπεύσει κανείς την καρδιακή ανεπάρκεια, φεύγουν και τα ειδήματα. Αν θεραπεύσει κανείς την νεφρική νόσο, έτσι, αν θεραπεύεται, έτσι, γιατί υπάρχουν και στάδια που δεν θεραπεύεται.
φεύγουν και τα ειδήματα. Mm-hmm. Αν θεραπεύσει κανείς τη φλεγμονή, φεύγει το ειδήμα. Mm-hmm. Αν θεραπεύσει κανείς τους χυσούς, φεύγει. Η φλεγοθρόμωση επίσης με συγκεκριμένη θεραπεία, με κάλυψη συμπίεσης mm-hmm. και ενέσεις υπαρήνες και τα λοιπά, επιπαικτική θεραπεία. Και αυτό καλυτερεύει και μέχρι στο σημείο να θεραπευτεί. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα φεύγουν. Το λεφίδημα δεν φεύγει. Το λεφίδημα είναι κατακράτηση υγρών μαζί με λευκόματα και συστατικά του πλάσματος του αίματος, mm-hmm. το οποίο δημιουργεί μια παστόδη κατάσταση και στο τέλος γίνεται τόσο συμπαγής και δημιουργεί νόσεις που δεν φεύγουν εύκολα. Mm-hmm. Ένα είδημα, παραδείγματος αεφλεβικό, διορθώνεται με ανύψωση του ποδιού. Mm-hmm. Σηκώνω το πόδι ψηλά, περιμένουμε μισή-μια-δυο ώρες, φεύγει. Το λεφίδημα μπορείς να το ανεβάσεις μέχρι πάνω, αν είναι στάδιο 2 και πάνω, δεν φεύγει με τίποτα. Γιατί έχει ήδη εδρεωθεί και έχει μια προοδευτική επιδείνωση mm-hmm. που μπορεί να καταλήξει σε ελεφαντίαση. Που ελεφαντίαση δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ, αλλά εμείς τα βλέπουμε κάθε μέρα γιατί υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα λόγω του ότι δεν υπήρχε κάτι πριν. Έχουμε παραμελημένα περιστατικά που βλέπεις κάτι μέλη. Λες και είναι, το ελεφαντίαση δεν είναι τυχαίο η έκφραση. Βλέπεις άκρα τα οποία είναι τεράστια πλεισμένα. Ναι. Ναι, είναι, ναι, ναι. Είναι ένα πόδι κανονικό και το άλλο πόδι είναι πόδι ελέφαντα. Ναι. Μπορεί να εμφανιστεί και σε ένα από τα δύο. Θα δούμε εικόνες μετά. Σε ένα από τα δύο πόδια ή και στα δύο αυτά μέλη. Είναι τα διάφορα ειδήματα, άμα θέλετε, δείξτε τα. Ναι. Εδώ διάφορα ειδήματα. Ναι, να τα δείξουμε βέβαια. Εδώ έχουμε διάφορες δερματικές αλλοιώσεις που οφείλονται σε φλεβική πάθηση. Εδώ άτονα έλκη, που επίσης όλα αυτά θεραπεύονται όταν θεραπευτεί το συνεδό νόσημα. Ναι, το συνεδό νόσημα, η κυρσή, και αυτός ο κυρσός και τα λοιπά. Λοιπόν, το λεφίδημα όμως είναι κάτι άλλο. Εκεί νοσεί το λεφικό σύστημα. Τι είναι το λεφικό σύστημα? Το λεφικό σύστημα είναι ένα παράλληλο σύστημα στο αρτηριακό και φλεβικό. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή. Τώρα πάμε σε δύσκολα. Ναι, πάμε για να καταλάβουμε. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω κι εγώ. Να το φανταστείτε. Η κεντρική αντλία του σώματος είναι η καρδιά. Ναι. Η καρδιά στέλνει το αίμα με τις αρτηρίες μέχρι τα πιο απομακρυσμένα σημεία του σώματος. Mm-hmm. Για να μεταφέρει το αίμα, με το οποίο αίμα κουβαλάει οξυγόνο από τα πνευμόνια, και το οξυγόνο, με το οξυγόνο γίνονται οι καύσεις και μετά δημιουργούνται προϊόντα καύσεων, όπως είναι το γαλακτικό οξύ και διάφορα άλλα, διοξείδιο του άνθρωση κλπ, το οποίο τα παίρνει το φλεβικό αίμα και μέσω των φλεβών ξαναγεννάει στην καρδιά, mm-hmm. στη δεξιά καρδιά. Τώρα η αριστερή καρδιά στέλνει το αίμα αρτηριακά μέχρι τα άκρα, το φλεβικό αίμα το παίρνει, το ακάθαρτο αίμα το φέρνει πίσω στη δεξιά καρδιά. Από τη δεξιά καρδιά το αίμα πηγαίνει στους πνεύμονες, mm-hmm. οξυγονώνεται, διώχνει το διοξείδιο του άνθρακος και τα βλαβερά συστατικά και μετά σαν οξυγονωμένο αίμα πηγαίνει στην αριστερή καρδιά για να συνεχίσει τη λειτουργία. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι το αρτηριακό. Είναι η κυκλοφορία. Μα τι είναι το λεφικό? Το λεφικό είναι ένα παράλληλο σύστημα το οποίο πορεύεται, είναι δίπλα στο φλεβικό σύστημα. Είναι μικρά αγκία, γιατί όταν φτάσουμε σε επίπεδο τριχοειδών, το αίμα φεύγει από τα αρτηριόλια και πηγαίνει στα φλεβόλια. Εκεί μέσα βγαίνουν λευκόματα, υγρά από το σώμα, από το αρτηριακό σύστημα, μαζεύουν τις ακαθασίες και μετά πηγαίνουν στο φλεβικό και φεύγουν. Μερικά όμως μένουν, mm-hmm. δεν φεύγουν, και αυτά τα μερικά τα παίρνει το λευκό σύστημα, το παράλληλο σύστημα, που είναι λευκόματα κτλ. Είναι ένα άσπρο υγρό τελικά που μένει και τα φέρνει σιγά σιγά προς τα πάνω, τα περνάει από τους λεμφαδένες, ενδιάμεσα στο λευκό σύστημα είναι οι λεμφαδένες, οι οποίοι λεμφαδένες είναι οι χωροφύλακες του οργανισμού, τα καθαρίζει σε περίπτωση που έχουν μικρόβια κτλ. Και τα στέλνει πιο μέσα, στην επόμενη στάση των λεμφαδένων, πάλι και εκεί καθαρίζονται, υπάρχουν πάρα πολλοί λεμφαδένες ενδιάμεσα και μετά φτάνουν στην άνω κύλη που είναι η κεντρική φλέβα πάνω στο θώρακα και χύνονται στο φλεβικό σύστημα. Mm-hmm. Αυτό είναι το λεμφικό σύστημα. Πολύπλοκο. Ναι, ακούγεται. Ναι.
Αυτό δεν το διδάσκονται mm-hmm. στα πανεπιστήμια, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όποιος θέλει να το μάθει πρέπει να έχει ιδιαίτερη ενδιαφέρον. Η βάση φυσιολογία. Αλλά, ναι. αλλά αυτό που βλέπει κάθε γιατρός κάθε φορά είναι διάφορους ασθενείς που νοσούν από παθήσεις του λεμφικού συστήματος. Mm-hmm. Και οι παθήσεις του λεμφικού συστήματος είναι κυρίως το λεμφίδημα mm-hmm. και μετά έχουμε διάφορες λεμφαγγειοπάθειες, mm-hmm. έχουμε φλεγμονές του λεμφικού συστήματος κτλ. Μάλιστα. Αυτές είναι οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται το λεμφίδημα. Κάποιες από αυτές. Έτσι, κάποιες από αυτές. Το υγιές λεμφικό σύστημα, ναι. πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί... Και πώς μπορούμε να το προστατεύσουμε το λεμφικό σύστημα για να είναι υγιές στον οργανισμό. Να τα πούμε λίγο. Σήμερα θα μιλήσω εγώ πιο πολύ. Εντάξει, σας ακούω. Σας ακούω με μεγάλη έτσι. Εσείς θα παρεμβαίνετε και θα ναι, μου λέτε ναι, ναι. αν όχι, λέω κάτι πολύ δύσκολα ναι. και δεν μπορεί να το καταλάβουν οι τελευταίες. Λοιπόν, τα υγρά που δημιουργούνται mm-hmm. κατά την πορεία mm-hmm. της κυκλοφορίας του αίματος, mm-hmm. αυτά τα διώχνει το λεμφικό σύστημα αφού κάνει το μισό σώμα διαδρομή, τα διώχνει πάλι μέσα στο φλεγμικό mm-hmm. σύστημα. Λοιπόν, ανάλογα με τις παθήσεις, δημιουργούνται περισσότερο ή λιγότερο υγρά. Μια φλεβική νόσος, παραδείγματος χάρη, που εν πάση περιπτώσει έχουμε μεγάλη στάση αίματος κτλ., έχει πιο πολλά υγρά. Mm-hmm. Τα οποία αυτά τα υγρά τα παίρνει το λεμφικό σύστημα και τα διώχνει. Λοιπόν, το λεμφικό σύστημα μπορεί να διώξει μέχρι 10 φορές περισσότερα υγρά από ό,τι θα μπορούσε θεωρητικά. Δηλαδή έχει μια χωρητικότητα δεκαπλάσια. Δηλαδή μπορεί δεκαπλάσιο όγκο από ό,τι συνήθως να παροχητεύσει. Μάλιστα. Λοιπόν, αν αυτός ο όγκος γίνει πιο πολύς, τότε αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα. Δηλαδή υπάρχει κατακράτηση υγρών και δημιουργείται το λεμφίδημα. Προσέξτε, αν υπερβεί τη δεκαπλάσια χωρητικότητα. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι το ένα. Ένας τρόπος. Προσπαθώ να φανταστώ πόσα υγρά έχει το σώμα μας αυτή ναι, τη στιγμή. 60% αποτελείται από ναι. νερό. Λοιπόν, αυτός είναι ο ένας τρόπος δημιουργίας mm-hmm. του λεμφιδήματος. Ο mm-hmm. δεύτερος τρόπος δημιουργίας του λεμφιδήματος είναι όταν για τον ΑΒ λόγο υπάρχει βλάβη του λεμφικού συστήματος. Mm-hmm. Και βλάβη του λεμφικού συστήματος έχουμε στα δευτεροπαθή κυρίως. Δηλαδή. Υπάρχουν τα πρωτοπαθή και τα δευτεροπαθή. Στα πρωτοπαθή λεμφιδήματα θα τα πούμε μετά, mm-hmm. αλλά ας το πούμε και τώρα. Mm-hmm. Δεν έχουν δημιουργηθεί αυτά. Δηλαδή υπάρχουν γενετήσεις, ατρυσίες, υπάρχουν απλασίες. Mm-hmm. Οπότε αρχίζει νωρίς να δημιουργείται αυτό το λεμφίδημα γιατί δεν υπάρχουν αγγεία να προχητεύσουν τα υγρά. Στο δευτεροπαθές όμως λεμφίδημα, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, υπάρχουν πάρα πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, στις οποίες αναγκαστικά αφαιρούνται λεμφαδένες, αφαιρούνται λεμφαγγεία και εκεί έχουμε πρόβλημα. Όταν παραδείγματος χάρη σε μία. Δεν πρέπει να αφαιρούνται γιατί όπως είπατε είναι οι χωροφύλακες. Πολλές φορές πρέπει να αφαιρούνται. Επειδή είναι μολυσμένα. Ναι, γιατί ειδικά σε κακοήθεις νόσους, όπως στον καρκίνο του μαστού. Ναι, με τη μαστεκτομία. Αφαιρείται ένα τμήμα του μαστού, αφαιρούνται και οι συνοδοί λεμφαδένες, οι οποίες πιθανώς να έχουν καρκινικά κύτταρα κτλ. Άρα αναγκαστικά εκεί. Αναγκαστικά. Ναι. Οπότε εκεί έχουμε μια διακοπή της λεμφικής παροχέτησης. Υπάρχουν. Δημιουργείται πρόβλημα δηλαδή ναι, ουσιαστικά στην περίπτωση αυτή. Ναι. Τα οποία παροχήθηκαν, αλλά μερικές φορές δεν αρκούν. Ναι. Σε μια άλλη περίπτωση υπάρχει μια φλεγμονή ναι. σε κάποιο σημείο του σώματος. Mm-hmm. Η οποία φλεγμονή διαχέεται και επεκτείνεται μέσω του λεμφικού συστήματος. Mm-hmm. Δηλαδή σε κάποια φάση νοσεί το ίδιο το λεμφικό σύστημα. Κοκκινίζει, πρίζεται. Mm-hmm. Εκεί δημιουργούνται στενώσεις, δημιουργούνται αποφράξεις mm-hmm. και καταστρέφονται λεμφαγγεία. Και εκεί ξαφνικά έχουμε πρόβλημα. Γιατί τα αγγεία παροχέτευσης των υγρών του σώματος καταστρέφονται. Αυτές είναι οι τρεις μορφές δημιουργίας των λεμφιδημάτων. Και όταν μετά αρχίσει να συσσωρεύονται υγρά, τότε αρχίζει η αύξηση του μέλους, να γίνεται παστώδηση η φύση του μέλους, να αρχίζει να χοντραίνει. Και για ποιο λόγο, κύριε Λαμπρέτσα, γίνεται κατακράτηση και συσσόρευση υγρών μόνο σε ένα μέλος, ας πούμε, του σώματος και όχι στο δεύτερο, στο ένα πόδι, λέμε ότι έχει ελεφαντίαση που προήλθε από το λεμφίδημα. Για ποιο λόγο. Αν αφαιρέσει τους λεμφαδένες μετά μαστεκτομή
τους αφαιρούν στο ένα. Δηλαδή παθαίνουν βλάβη μόνο συγκεκριμένα σημεία του λυμφικού συστήματος. Άμα πάμε χειρουργικά σε αυτό το σημείο, σε εκείνο το σημείο έχουμε, και οπότε έχουμε στο ένα μέλος αφαίρεση λεμφαδένων, οπότε εκεί θα εμφανιστεί κάποια στιγμή ίσως. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση έτσι λίγο να σπάσουμε το δύσκολο σημείο για τους τηλεθεατές. Μπορεί να είναι πάρα πολύ απλή η ερώτηση αυτή, δεν ξέρω αν είναι σωστή. Πολλές φορές οι γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με την πλαστική χειρουργική ή θέλουν να κάνουν γενικά προσπάθειες για να δυνατήσουν και χρησιμοποιούν τις μη επεμβατικές θεραπείες της πλαστικής χειρουργικής, χρησιμοποιούν την τεχνολογία, κάποια μηχανήματα και λένε ότι εγώ θα κάνω προσπάθεια και προτείνουν αυτοί που κάνουν τις θεραπείες αυτές ότι θα σπάσουμε τη λέμφο, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να δυνατήσετε αφού γίνει καλύτερη κινητοποίηση της λέμφου. Ισχύει αυτό? Δηλαδή, βοηθάνε αυτά τα μηχανήματα, τα οποία συνήθως τα έχουν τα Ινστιτούτα, τα κέντρα αισθητικής, για να γίνεται καλύτερη διάσπαση, τη λέμε, των υγρών και να φεύγουν οι κατακρατήσεις και να δυνατίζουν, ας πούμε, κάποια άτομα. Σε κάποιον υγιή, πιθανώς να... Σε υγιές άτομο, ναι. Πιθανώς να έχουν αποτέλεσμα σε παθολογικές καταστάσεις, όχι. Ναι. Ίσως μπορεί να κάνουν και ζημιά. Ναι. Μετά εξαρτάται από τα μηχανήματα που έχουν. Είναι κάτι μηχανήματα που δημιουργούν μια αλλεπάλληλη πνευματική πίεση. Ναι, κάπως έτσι. Αλλά συνήθως τα περισσότερα εργαστήρια έξω ή κέντρα αισθητικής έχουν αυτά τα απλά μηχανήματα με τρία διαμερίσματα, τα οποία είναι τελείως... Εσάς δεν σας, από ό,τι κατάλαβα, ούτε καν ασχολείστε με αυτό το θέμα και θεωρείτε ότι δεν είναι ακόμα και σε υγείας. Τα καλά, τα επαγγελματικά είναι... με 12 διαμερίσματα. Τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Πρέπει να υπάρχουν επανάκριβα. Επανάκριβα και είναι και επαγγελματικά. Μπράβο. Αυτά δεν τα έχω. Ναι. Και είναι βασικά και θεραπεία περισσότερο, όχι για αυτού. Πριν αρχίσουμε λόγους. Στο κέντρο στο Διαβαλκανικό, είχαν αγοράσει από παλιά ένα μηχάνημα με 3 διαμερίσματα και κάνουν υποτίθεται λευκές μαλάκες. Το οποίο το καταργήσαν φυσικά αμέσως. Γιατί δεν είχε αποτελέσματα, δεν είχαν αποτελέσματα. Ειδικά εκεί που το χρειαζόμασταν εμείς. Ναι, ήσασταν και είχατε και περιστατικά σαφώς τα οποία ήταν, δεν ήταν υγιή και ήταν παθολογικά. Αυτό μπορεί σε κάποια φάση, αφού γίνει θεραπεία, να το πάρει κάποιος, να το έχει στο σπίτι του και λίγο να υποβοηθεί την όλη κατάσταση. Αλλά εντάξει, ναι, θέλει πιο επιστημονική προσέγγιση και πιο. Ναι, αφού είπατε ότι αυτός ο θεραπευτής πρέπει να είναι αρκετά εκπαιδευμένος και να βοηθάει γενικά. Ναι. Είναι εξειδικευμένος δηλαδή, προσπαθώντας να περιορίσει το πρόβλημα. Τι θα πούμε, κύριε Λεμπρέζα, τώρα θα προχωρήσουμε ή θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, τι θέλετε? Θα ξέρω. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να σας ξεκουράσουμε λίγο, γιατί ήταν δύσκολο όλα αυτά που είπατε, αλλά πάρα πολύ σημαντικά για να εξηγήσουμε την παθοφυσιολογία του λεμφυδήματος. Θα πούμε τώρα τι το προκαλεί ξανά, όχι τα συμπτώματα του λεμφυδήματος μετά, τη διάγνωση και πώς θεραπεύεται. Γιατί ανάλογα από ό,τι έχω καταλάβει και έχω και εγώ λίγο διαβάσει, ανάλογα με τα στάδια του λεμφυδήματος, έχουμε και την ανάλογη θεραπεία. Ωραία, λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.